Η πρόγνωση των σεισμών. Θα κλείσουμε τη σειρά αυτών των γεωλογικών μας θεμάτων που αναλύσαμε τον τελευταίο καιρό με αφορμή για τον μεγάλο σεισμό που έγινε στην περιοχή της Ελασσόνας. Με ένα θέμα κατακλείδα θα λέγαμε των προηγούμενων, είναι αν υπάρχουν μέθοδοι πρόγνωσης σεισμών. Είναι ένα ερώτημα που βασάνιζε τους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει λίγο πριν τον σεισμό, κάποια λεπτά νωρίτερα, κάποια ζώα να προειδοποιούν, να σκυλιά να ουρλιάζουν χωρίς λόγο, κάποια άλλα να κρύβονται στις φωλιές τους. Υπάρχει μια νευρική αντίδραση ακριβώς λίγες στιγμές πριν τον σεισμό, όμως αυτό και μόνο δεν λέει τίποτα. Είναι δυνατόν επιστημονικά να προκύψει κάτι, κάποια μέθοδος που να μπορεί να με βεβαιότητα να μας πει ότι θα γίνει ο τάδε σεισμός σε εκείνο το χρονικό διάστημα, λίγο νωρίτερα, έστω. Ας δούμε πρώτα τις προϋποθέσεις μεθοδολογίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κάποιες προσπάθειες για την πρόγνωση των σεισμών έχουν δώσει κάποια μικρά αποτελέσματα. Δεν έχουν δώσει όμως κάποια αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας μέθοδο πρόγνωσης. Εδώ θα λέγαμε ότι η επιστημονική κοινότητα είναι έντονα διαιρεμένη σε αυτό το θέμα και μάλιστα παλαιότερα από τις οθόνες των τηλεοράσεων βλέπαμε έντονες διαφωνίες και διαξηφισμούς που θύμιζαν πολιτικά πάνελ αντιπάλων να καυτηριάζει ο ένας στις θέσεις του άλλου. Άτομα που επιστήμονες που ασχολούνταν με την πρόγνωση σεισμών και κάποια άλλα που απέρριπταν αυτή τη δυνατότητα. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε αυτό. Για να θεωρηθεί μια μέθοδος πρόγνωση επιτυχημένη, θα πρέπει να εκτιμά με ακρίβεια τις παραμέτρους της πρόγνωσης. Δηλαδή, τόπο, χρόνο και μέγεθος. Ταυτόχρονα, το κυριότερο, αν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα υπάρξει ο σεισμός, έτσι. Να μην μιλάμε μια υπόθεση. Η ακρίβεια των παραμέτρων δεν έχει σαφώς καθοριστεί όμως μέχρι σήμερα. Για την προειδοποίηση για το σεισμό και τα επακολουθά του. Η προειδοποίηση για σεισμούς, θεωρητικά, σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, αμφισβητείται από πολλούς. Πώς πρέπει να είναι ανακοινώσιμη στο κοινό, να την ανακοινώσουμε για ποιο λόγο, λένε κάποιοι. Τι θα προκύψει μετά από αυτό. Μπορεί να προκαλέσει περισσότερα θύματα από το σεισμό, αυτό καθ' αυτό. Λόγω κυρίως του πανικού που θα προκύψει και όλων των συμπαρομαρτούντων. Έχουμε δει σε κάποιες ταινίες που περιγράφουν μεγάλους σεισμούς. Τι γίνεται, τι στο συνωστισμό των αυτοκινήτων στις εξόδους της πόλης, γέφυρες να πέφτουν, τούνελ να αποκλείονται από την κυκλοφορία, εκρήξεις, όλα αυτά τα πράγματα λόγω του πανικού έτσι. Ακόμη είναι αδύνατο να εκκοινωθεί έγκαιρα και σε απόλυτο ποσοστό μια κατοικημένη περιοχή. Ενώ σίγουρα θα υπάρχουν σοβαρότερα προβλήματα στην εκένωση νοσοκομείων, γυροκομείων και άλλων τέτοιων ευαγών ιδρυμάτων. Παρά τα αυτά. Εφαρμόζεται μια σειρά συστημάτων άμεσης προειδοποίησης για σεισμό σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά δεν μιλάμε για τους υφιστιακούς σεισμούς. Στους υφιστιακούς σεισμούς υπάρχουν δίκτυο παρατηρήσεων σε όλους τα μεγάλα υποψήφια, ας πούμε, ηφαίστεια που υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν. Ακόμα και εμείς έχουμε τέτοια παρατηρητήρια και στη Σαντορίνη και στην Ήσυρο. Έχω την εντύπωση όμως και στο Σουσάκι της Κορινθίας. Ας πάμε παρακάτω τώρα. Η μέθοδος Βαν μας είχε απασχολήσει παλαιότερα. Θυμόμαστε όλοι τα ονόματα Βαρότσους, Αλεξόπουλος και Νομικός. Είναι τα τρεις αυτοί Έλληνες φυσικοί σεισμολόγοι, θα λέγαμε. Και από τα αρκτικόλεξα των ονομάτων τους έγινε και η μέθοδος, ονομάστηκε μέθοδος Βαν. Βαρότσος, Αλεξόπουλος και Νομικός. Με σκοπό λοιπόν την ακόμα πιο έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση, έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την πρόγνωση των σεισμών. Και αυτή, η κυριότερη μέθοδος που αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες εδώ στην Ελλάδα ήταν η μέθοδος Βαν. Μια επινόηση με αυτών των προαναφερθέντων φυσικών. Είναι πάντως αλήθεια ότι η ομάδα των φυσικών και η μέθοδός τους έχει δεχθεί έντονη πολεμική κατά καιρούς από μεγάλη μερίδα συναδέλφων τους και δημόσια στα κανάλια, το είπαμε και πριν. Βασική παράμετρο της μεθόδου αυτής είναι οι ηλεκτρικές όσεις που αναδύονται από τα πετρώματα όταν αυτά βρίσκονται υπό μηχανική τάση, όταν ζορίζονται οι πλάκες η μία πρόχνουν την άλλη, όταν υπερβαίνει μάλιστα ένα κρίσιμο σημείο εντοχής αυτών των πετρωμάτων. Με κίνδυνο να υπάρξει κάποια εσωτερική κατολίσθηση, μετακίνηση πετρωμάτων. Είναι λογικό ότι η κεντρική θέση στη μέθοδο αυτή και η κύρια αντικείμενα παρατηρήσεων είναι οι ρηξηγενείς ζώνες του φλοιού, στα ρήγματα. Εκεί λοιπόν θα εγκατασταθούν αυτές οι. Σκέφτηκαν να υπάρχουν τα ερευνητικά τμήματα αυτά της εργασίας τους. Από εκεί δεν παίρνουν τις πληροφορίες. Με ειδικά εργαλεία και μηχανισμούς που έχουν αυτοί αναπτύξει. Τα πρόδρομα αυτά ηλεκτρικά σήματα από τα πετρώματα που συνοθούνται καθώς κινούνται θα εμφανίζονται και εμφανίζονται στο δίκτυο καταγραφής ακόμα, λένε οι επιστήμονες, και τρεις μήνες πριν την εκδήλωση του σεισμού.
και συνεκτιμώνται με άλλα δεδομένα από την ομάδα VAN, όπως μαγνητικές διαταραχές, ας πούμε, που γίνονται ταυτόχρονα με τις πρόδρομες ηλεκτρικές, αλλά ακόμα και η επιτάχυνση, έτσι λένε οι επιστήμονες, έτσι ονομάζεται, της σεισμικότητας. Μένει να αποδειχθεί και στην πράξη. Ευελπιστούμε, αν και τα τελευταία χρόνια δεν ακούμε ειδήσεις καθόλου για το VAN. Άλλες μέθοδοι υπάρχουν. Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες που δίνουν μοντέλα για τις διαδικασίες της γέννησης του σεισμού, καθώς πλησιάζει ο χρόνος της θράψης του ρήματος, και αναλύοντας δεδομένα μετρήσεων, βελτιώνουν σημαντικές παραμέτρους της πρόγνωσης. Δίνουν κάποιες συνθήκες βεβαιότητας για την έλευση του σεισμού. Πάντως, σημαντική συνεισφορά στην πρόγνωση, εκτός από τις επίγειες μετρήσεις, έχουν ήδη και εκτιμάται πως θα έχουν ακόμη περισσότεροι στο εγγύς μέλλον, οι δορυφορικές παρατηρήσεις της γης, δηλαδή οι παρατηρήσεις από δορυφόρο της σεισμικότητας και της συμπεριφοράς της γης. Αυτά τα ολίγα για τη μέθοδο VAN και για την πιθανή, πόσο πιθανή είναι μια πρόγνωση σεισμών. Χαίρετε. Αξίζει όμως να προσθέσουμε κάτι ακόμα για την πρόγνωση των σεισμών. Τι είναι αυτά τα ηλεκτρικά προσεισμικά σήματα. Λίγο πιο λεπτομερώς. Από λίγες ώρες μέχρι και μερικούς μήνες πριν του σεισμού αναδύονται κάποια ηλεκτρικά σήματα που συνδέονται με τη γέννηση ενός σεισμού. Οι συχνότητες αυτών των διαταραχών, των ηλεκτρικών αυτών διαταραχών, είναι πολύ χαμηλές, κάτω από τα 10 Hz. Οι μετρήσεις αυτές αφορούν μετρήσεις ηλεκτρικών μεταβολών, καθώς όμως κάθε μεταβολή ηλεκτρικού πεδίου προκαλεί μεταβολή και του αντίστοιχου μαγνητικού πεδίου. Μετράται μερικές φορές τότε και η μαγνητική συνιστόσα που οφείλεται στην ηλεκτρική μεταβολή αυτή. Υπάρχουν 4 διαφορετικοί μηχανισμοί που ερμηνεύουν αυτή την εμφάνιση των ηλεκτρικών προσεισμικών διαταραχών. Η πρώτη εξήγηση, ο πρώτος μηχανισμός είναι το λεγόμενο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Δηλαδή, ένα υλικό που κρυσταλώνεται με ασύμμετρη κρυσταλλική δομή έχει την ιδιότητα αυτού του πιεζοηλεκτρισμού. Η προσπάθεια για παραμόρφωση ενός τέτοιου κρυστάλλου έχει αποτέλεσμα, λόγω της ασυμμετρίας του, να προεξέχουν φορτία από το κρυσταλλικό πλέγμα στα άκρα του, τα οποία ελευθερώνονται. Έτσι, στα άκρα του εμφανίζεται ηλεκτρική διαφορά δυναμικού. Δεύτερο, η στρέψη διπόλων στους κρυστάλλους. Μέσα στο κρυσταλλικό πλέγμα αυτών των υλικών, γύρω από τα σημεία σύνδεση που υπάρχουν προσμίξεις ξένων υλικών, εμφανίζονται κάποιες ατέλειες του πλέγματος. Σημεία δηλαδή παραμόρφωσης των κρυστάλλων. Στα σημεία αυτά, η παραμόρφωση δημιουργεί ηλεκτρικά δίπολα που υπό συνθήκες πίεσης στον κρύσταλλο στρέφονται με τάση να εναρμονιστεί μια κρυσταλλική συμμετρία, όπως δηλαδή να κλείσουν τα πραγματικά κενά. Πέρα μιας κρίσιμης ορισμένης τιμής της πίεσης, τα δίπολα στρέφονται ομαδικά με τάση κοινού προσανατολισμού και αναδύεται ηλεκτρικό σήμα όσο διαρκεί αυτή η στρέψη τους. Ένα τρίτο πράγμα είναι το ηλεκτροκινητικό φαινόμενο. Η κατατόπους αύξηση της πίεσης σε πετρώματα που έχουν πορώδη υλικά, που περιέχουν νερό, προκαλεί την όσμωση, δηλαδή μια κίνηση του νερού μέσα στο πορώδες υλικό, και αναπτύσσεται τότε διαφορά ηλεκτρικών δυναμικών κατά μήκος αυτής της ροής, της οσμωτικής. Αποτέλεσμα, στα πετρώματα που γυθνιάζουν έχουμε ηλεκτρικά ρεύματα που όταν συμβαίνουν μαζικά μπορούν να ανιχνεύονται από μεγάλες αποστάσεις. Τέτοιες μετρήσεις τέτοιου σημάτων έχουν κάνει εκτός από την ομάδα VAN που μελετά την περιοχή στην Ελλάδα. Αντίστοιχες έρευνες έχουν γίνει στο Μεξικό, στην Ιαπωνία, την Ινδονησία, την Αρμενία, τη Ρωσία και την Ιταλία. Για τη μέθοδο την ομάδα VAN είπαμε λίγα περισσότερα πριν. Αυτά σαν υποσημείωση του τελευταίου μας θέματος.